Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά, με τις θερμές ώρες στα βόρεια δυτικά ορεινά, δυτικούς μέτριους και τοπικούς ισχυρούς ανέμους στα πελάγη, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα σημειωθούν κατά την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή σε ολόκληρη την χώρα και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην τηλεόραση του Σέντερ, ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, θα επικρατούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες έως και την Δευτέρα 15 Ιουνίου, όπου ο καιρός θα βελτιωθεί την Τρίτη 16 του μήνα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει ιδιαίτερη μεταβολή. Παρότι τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο και μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, η αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα στις υπηρωτικές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, συνεχίζεται με μεσημεριανές και απογευματινές κατά κανόνα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που ενδεχομένως να συνοδεύονται τόσο από κεραυνοπτώσεις όσο και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αυτό θα συνεχιστεί και σήμερα και αύριο, αλλά και το Σαββατοκύριακο και μάλιστα από ό,τι φαίνεται τη Δευτέρα θα ενταθεί μάλιστα και θα κατηφορήσει και στις νοτιότερες περιοχές, επηρεάζοντας ακόμα και τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Από την άλλη, οι θερμοκρασίες θα κρατηθούν σε επίπεδα Ιουνίου, δηλαδή θα φτάσει ο υδράγυρος στους 30-31 βαθμούς Κελσίου, τοπικά ακόμα και τους 32 στην περιοχή σας, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να σας απασχολήσουν, καθώς οι δυτικοί άνεμοι 3 με 4, τοπικά στα πελάγη 5, νοτιότερα έως 6 μποφόρ, δεν πρόκειται να απασχολήσουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες που θα εκτελεστούν απρόσκοπτα. Κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες. Άρα από την Τρίτη περιμένουμε ουσιαστικά βελτίωση του καιρού, έτσι? Από ό,τι φαίνεται, ναι.